Έμεινα σε μία κουβέντα που είπατε πριν από λίγο διαβάζοντας τα μηνύματα, ότι πρέπει να ψάξουμε πίσω από τις λέξεις των μηνυμάτων, ιδιαίτερα στις επαιτίους, γιατί οι επαιτίοι μπορούν να διδάξουν, να επηρεάσουν, να διαμορφώσουν συνειδήσεις, αρκεί να είμαστε πάντα έτοιμοι να αναζητήσουμε, όπως πολύ σωστά το είπατε, πίσω από τις λέξεις τι κρύβεται, τι νοηματοδοτείται. Γιατί μια επέτειος δεν είναι μόνο να μνημονεύσουμε τα γεγονότα που συνέβησαν μια χρονική στιγμή, είναι πώς αυτά τα γεγονότα να τα συνδέσουμε με το σήμερα. Τι διδάγματα θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε. Ιδιαίτερα, κυρία Δουργεράκη, στην εποχή μας, μια εποχή παγκοσμιοποίησης, που γεννάει και έλξη και γοητεία, αλλά παράλληλα και φόβο στην νέα γενιά, στους μικρούς μαθητές μας. Και όμως, ετούτη η παγκοσμιοποιημένη κοινωνία που ζούμε, δίνει ακόμα μεγαλύτερο νόημα, πιστεύω, στις εθνικές επαιτίους. Ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, που ζουν πραγματικά μια επισφάλεια, μια βεβαιότητα. Άρα το εθνικό εξακολουθεί να αντέχει και να μετατρέπεται όμως σε μια αστεία αντίσταση, καταφύγιο και παρηγοριά. Το εθνικό λοιπόν πρέπει να το οριοθετήσουμε, να δούμε τι ακριβώς σηματοδοτεί για μας σήμερα. Ένας αγώνας ο οποίος δεν κλείνει ποτέ, ένας αγώνας ο οποίος είναι καθημερινός. Αλλά ξέρετε, αναρωτιέμαι ακούγοντάς σας, κύριε Μετζίνη, αν μπορούμε να μεταφράσουμε. Το βέβαια ο βαθμός δυσκολίας της μετάφρασης δεν ξέρω που μπορεί να τοποθετηθεί. Αν μπορούμε να μεταφράσουμε αυτές τις λέξεις, αν μπορούμε να διαβάσουμε πίσω από αυτές τις λέξεις, αν μπορούμε να κρατήσουμε αυτά τα διδάγματα για το σήμερα και να παραδώσουμε στο αύριο. Πολύ σωστά το λέτε. Είναι θα έλεγα ένας προσωπικός αγώνας, μια προσωπική επιλογή του καθενός μας. Ιδιαίτερα της νέας γενιάς, πραγματικά να ψάξουν πίσω από τις λέξεις. Το βασικό πάνω απ' όλα για μένα, πρώτα απ' όλα είναι να γνωρίσουμε τα ιστορικά γεγονότα. Τι συνέβη. Και είναι σημαντικό ο τομέας της εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια, που πραγματικά αναψηλαθεί, φέρνει στην επιφάνεια άγνωστα πολλές φορές γεγονότα, που μας περιγράφουν τι ακριβώς συνέβη. Τι είναι λοιπόν η 28 Οκτωβρίου. Είναι, θεωρώ, η κοινή στράτευση ενάντια στο φασισμό που συνδέθηκε με την υπεράσπιση για την πατρίδα μας. Η προάσπιση λοιπόν της ελληνικής επικράτειας που συνδέθηκε αναπόσπαστα με τη διεκδίκηση της ελευθερίας της δημοκρατίας. Πολύ σημαντικό η μνήμη να ταυτιστεί, να συντεριαστεί με τη γνώση. Να μεταδώσουμε λοιπόν αυτή τη γνώση, το βασικό μας χρέος σήμερα. Τι ακριβώς συνέβη. Και βέβαια να μπολιάσουμε την νέα γενιά ότι όλα τούτα δεν κατακτήθηκαν από τον καναπέ. Κατακτήθηκαν με πολλούς αγώνες, πολλή γενναιότητα και πολύ αίμα Ελληνίδων, ανδρών, γυναικών, ακόμα και παιδιών θα έλεγα, για να δημιουργηθεί τούτο που λέμε σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Αυτό το οποίο σήμερα μαθαίνετε μέσα στα σχολεία, πόσο σας ικανοποιεί αυτή η γνώση της ιστορίας που ξέρετε φεύγει, τρέχει, παπαγαλίζει, ή η γνώση εκείνης της ιστορίας και της δικιάς μας ιστορίας που δεν έχει περάσει ως μάθημα μέσα στα σχολεία, και μιλάω και για την κριτική ιστορία. Αλήθεια, σήμερα που μπορείτε, εγώ θα έλεγα, και μην με κακολογήσετε, λίγο πιο απελευθερωμένα να μιλήσετε σαν συνταξιούχος δάσκαλος, πόσο σας ικανοποιούσε όλα αυτά τα χρόνια, πόσο σας ικανοποιεί για τα δικά σας τα παιδιά? Έχετε δίκιο, ήταν πάντα στην αγωνία μου, αν θέλετε, και στην αγωνία πολλών συναδέλφων, το πώς πραγματικά να διδαχτεί, αν επιτρέπετε η λέξη, η σύγχρονη ελληνική ιστορία. Είναι δύσκολο κομμάτι. Πολλές φορές μένουμε σε κάποια εξωτερικά γεγονότα. Αναφέρατε προηγούμενα κάποια στατιστικά στοιχεία για τη μάχη της Κρήτης, που πολλοί δεν τα ξέρουμε. Πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν εκείνες τις μέρες του Μάη, όταν επιτέθηκαν οι Γερμανοί στην Κρήτη, στο νησί μας. Δεν γνωρίζουμε την τοπική μας ιστορία. Δυστυχώς, παρά τις όποιες προσπάθειες γίνονται ατομικά από συναδέλφους ή από κάποια σχολεία, η τοπική ιστορία δεν διδάσκεται όπως πρέπει διεξοδικά και οργανωμένα. Βασικό έλλειμμα αυτό λοιπόν. Κάποια στιγμή πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους να διδαχτούμε και την τοπική ιστορία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και το σημερινό, εγώ πιστεύω, μένω πολύ στη λέξη του πατριωτισμού, γιατί έχει χρωματιστεί, κυρία Δουργεράκη, η λέξη πατριωτισμός. Κάποιοι τη θεωρούν δικό τους κτήμα,
τους άλλους τους αποκλείουν. Εγώ πιστεύω σε ένα πατριωτισμό που ενώνει και δεν διχάζει. Η αγάπη και η πίστη στην πατρίδα, στη χώρα που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Χρωματίζεται, θέλετε να πείτε, από κάποιους πολιτικά, ναι, κομματικά, ναι, αυτό εννοείται. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι κομμάτι ολονών μας. Δεν αποτελεί αποκλειστικότητα κανενός. Είναι, θεωρώ, η αγάπη και η πίστη στην πατρίδα που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Που έχουμε την αδύρυτη ανάγκη να προασπίσουμε την ελευθερία και την επικρατεία της. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Και ιδιαίτερα σας λέω σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης που τα όρια είναι λίγο θολά. Και τα όρια τα κρατικά αν επιτρέπετε, αλλά και τα όρια γενικά της ιστορίας και πώς αυτή διδάσκεται. Θα έλεγα ότι δεν είναι λίγο, είναι πολύ θολά και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας και το έχουμε καταγράψει και τα προηγούμενα χρόνια, ό,τι γράφεται και ξαναγράφεται, πόσες αντιρρήσεις, πόσες διαφωνίες μπορεί να φέρει αυτό το γράψιμο της ιστορίας και πόσα ακόμα και λάθος μηνύματα και στοιχεία μπορεί να μεταφέρει, κύριε Μετζίνη, το ξέρετε. Έτσι. Η έρευνα, βέβαια, για τα ιστορικά γεγονότα δεν είναι κακή αφεαυτής. Αρκεί να μην οδηγήσει σε μια διαδικασία ξαναγραψίματος της ιστορίας. Το βλέπουμε αυτό γύρω μας και μάλιστα τώρα με τα ελληνοτουρκικά, πως οι γείτονές μας προσπαθούν να ξαναγράψουν και ιστορικές συμφωνίες που έχουν γίνει μεταξύ μας και ιστορικά γεγονότα και να τα δουν από τη δική τους πλευρά. Ναι μεν αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας θέλει σκληρή δουλειά να ψάξεις το χτες, αλλά πάντα να έχουμε κατά νου ότι πρέπει τούτο το χθες να το συνδέσουμε με το σήμερα. Δηλαδή τι μας νοηματοδοτεί εκείνο το όχι. Τι συνέβαινε στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Να ξεχάσουμε ότι υπήρχε η δικτατορία του Μέξα Ταξά. Να ξεχάσουμε ότι σύσσωμος ο ελληνικός λαός είπε όχι και σε τούτη τη δικτατορία και πολέμησε τη ελευθερία του. Να ξεχάσουμε ότι αμέσως μετά την κατοχή, οργανωμένα και ανοργάνωτα, δεκάδες χιλιάδων Ελλήνων και Ελληνίδων και Ελλήνων πολέμησαν για να διώξουν τους στρατούς κατοχής, τους Γερμανούς, τους Ιταλούς και τους Βούλγαρους στη Βόρεια Ελλάδα. Να ξεχάσουμε πόσο αίμα δόθηκε, πόσες μάχες, πόσοι άνθρωποι, πόσες οικογένειες διαλύθηκαν. Τούτη η γνώση, η μνήμη, λοιπόν, ξαναμένω στην αρχική σας ερώτηση, για μένα είναι το πιο σημαντικό. Γιατί αν ξεχάσουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε το σήμερα, δεν μπορούμε να οργανώσουμε το αύριο. Μνήμη, λοιπόν, ιστορική γνώση και σύνδεση με τη σημερινή πραγματικότητα και το τι αύριο οραματιζόμαστε, για μένα είναι, αν θέλετε, το ζητούμενο σημερινή μέρα. Μόνο που όποιος έχει παιδιά στο δημοτικό, ξεκινώντας από το δημοτικό σχολείο, και εσείς ήσασταν δάσκαλος και διευθυντής σε δημοτικό σχολείο, ξέρετε ότι τα βιβλία της ιστορίας, όλα αυτά για τα οποία μιλάμε, δεν δίδουν τέτοιου είδους στοιχεία. Είναι γενικά τα ιστορικά σημεία στα οποία στέκονται, πετάγεσαι από τη μια χρονολογία στην άλλη, μπερδεύεις, κάνεις τους μαθητές πραγματικά να νιώθουν κούραση. Είναι αυτό το παπαγαλιστή που είπα πριν από λίγο. Έχετε για να ξεπετάξουμε ένα μάθημα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα βιβλία της ιστορίας, ιδιαίτερα προς τις μεγάλες τάξεις, βυζαντινή και σύγχρονη ελληνική ιστορία, δεν θα ήθελα να χαρακτηρίσω τη σημερινή μέρα, είναι άθλια πραγματικά. Θεωρώ ότι χάνουμε την ουσία του πράγματος, μένουμε σε ένα στήρο, ξηρό παπαγαλισμό, όπως σωστά είπα τον νεολογισμό σας πριν από λίγο, και χάνουμε την ουσία στο γιατί, γιατί συνέβη τούτο ιστορικό γεγονός, πώς συνέβησαν τούτο τα γεγονότα, τι νοηματοδότηση δίνει στο σήμερα, εκείνο το γεγονός πώς αντανακλά στο σήμερα. Τέτοιες συνδέσεις δυστυχώς δεν γίνονται στα βιβλία μας. Όμως να σου πω κάτι, γιατί θέλω να είμαι αισιόδοξος. Πάντα ήμουν αισιόδοξος και ως εκπαιδευτικός, αλλά και ως άνθρωπος. Πιστεύω ότι η δουλειά του δασκάλου μέσα στην τάξη πολλές φορές μπορεί να υπερβεί αυτά τα κακά βιβλία, μπορεί να υπερβεί την καθημερινότητα, μπορεί να υπερβεί τις ελλείψεις, μπορεί να υπερβεί τα πάντα. Αρκεί να υπάρχει η διάθεση, αλλά και ο δημόσιος διάλογος που χάρη σε εσάς σήμερα αναπτύσσεται.